Συγκεντρωθούμε το ίδιο μακριά από τα κτίρια. Αυτό θα το ξαναεπαναλάβουμε. Θα σταθεί και ο κύριος Ανδρέας, ο οποίος είναι διασώστης και ο οποίος ήταν στο μεγάλο σεισμό, πήγε να σώσει κόσμο από το μεγάλο σεισμό της Τουρκίας. Τους Έλληνες που στείλαμε στην Τουρκία. Καταρχήν, λέγομαι Κορίτσι Ανδρέας, είμαι μέλος της ελληνικής ομάδας διάσωσης του παραρτήματος εδώ της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα έχει ομάδες διάσωσης και από ό,τι βλέπετε συμμετέχουν ενεργά και μεγαλώνοντας όλοι ένα κομμάτι του εθελοντισμού και των γνώσεων είναι πολύ σημαντικό είτε και για τους συνανθρώπους είτε και για τους ίδιους εσάς, τους φίλους σας και τις οικογένειές σας. Να μάθουμε πράγματα. Το σημερινό, αυτό που πρέπει να μείνει από όλους είναι η προετοιμασία. Μπορεί και να μην γίνει ποτέ, που δεν το ξέρουμε, και στην Τουρκία λέγανε ότι μπορεί και να μην γίνει ή είχαν υπολογίσει να γίνει κάτι πιο μικρό και τελικά έγινε κάτι μεγάλο. Η προετοιμασία και η πρόληψη είναι αυτό που πρέπει να σας μείνει στο μυαλό. Η πρόληψη
αυτή τη στιγμή σε 2-3 πράγματα που μηχαίνει το συμβεί κάτι, τι πρέπει να κάνουμε και η προετοιμασία είτε και εδώ στο σχολείο που εδώ θα το φτιάξει το σχολείο για να μπορέσετε να το κάνετε και σε εσάς τους ίδιους στο σπίτι να ετοιμάσουμε 2-3 πραγματάκια που θα τα έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις, να ξέρουμε ότι είναι εκεί. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί είμαστε σε δημοτικό, αν θα χαθούμε, όλοι κάτι γνωρίζετε στην Κέρκυρα. Όλοι κάτι γνωρίζετε. Ένα σταθμό, μια κολόνα, μια στάση, ένα μαγαζί. Μένετε σε ένα σημείο γνωστό για να μπορέσει κάποιος να έρθει να σας πάρει. Δεν τριγυρνάμε γύρω-γύρω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και άλλες περιπτώσεις, αφήστε το σεισμό. Χαθείτε στην πόλη γιατί βγήκατε μια μέρα βόλτα. Μένουμε κάπου και λέμε είμαι εκεί και λέτε να με πάρετε. Εντάξει. Μεγάλη σημασία η προετοιμασία και η πρόληψη. Το έχουμε πει και σε όλα τα γεγονότα, όχι μόνο στο σεισμό. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο ο σεισμός που είναι μία φορά και μακριά από μας. Γίνονται και άλλα πράγματα από ό,τι έχουμε δει στο νησί και με τα καιρικά φαινόμενα. Προετοιμασία. Γνωρίζουμε ότι εδώ μαζεύει νερά. Το έχετε δει, το έχετε παρατηρήσει. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που λέμε εμείς στην ομάδα διάσωσης είναι αυτό. Ερχόσαστε σχολείο, περνάτε από διάφορα σημεία, παρατηρείτε τι συμβαίνει γύρω σας. Δεν πάμε έτσι. Εδώ έχει νερά, εκεί τρέχει ένα αυτοκίνητο, εδώ είναι κάτι άλλο. Οπότε να γνωρίσουμε από πριν δύο κινδύνους, δύο περιπτώσεις περίεργες που μπορεί να εμφανιστούν μπροστά μας σε μια τέτοια κατάσταση. Για τον σεισμό. Πρέπει να γίνονται αυτές οι εκπαιδεύσεις. Για μένα η πρακτική είναι το 60%. Ό,τι και να λέμε στα λόγια και στη θεωρία και κάνουμε αυτό και κάνουμε εκείνο και κάνουμε τ' άλλο, στην πράξη αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Βλέπετε ότι το κάνουμε σε κατάσταση ηρεμίας και παρόλα τα αυτά συναντάμε προβλήματα. Φανταστείτε να έχει γίνει ένα σεισμός, να έχουν πέσει πράγματα, να έχουν κουνηθεί πράγματα, να έχουν κλείσει πόρτες. Πάντα και το σχολείο έχει στο μυαλό του και τις δεύτερες λύσεις για να μπορούμε να βγούμε από το κτίριο. Εγώ για μένα δεν έχω κάτι άλλο, δηλαδή μπράβο καταρχήν γιατί πρέπει να γίνονται και συνεχίστε να τα κάνετε αυτά.